Πάμε όμως και σε μια καλή είδηση, κυρίες και κύριοι. Ο 6χρονος Νικόλας τα κατάφερε και βγήκε νικητής στη μάχη που έδωσε για την ζωή του. Μαρία Ζαφυρίου, θυμόμαστε τη γέφυρα ζωής που είχαν στήσει οι αστυνομικοί για να φτάσει γρήγορα το παιδί στο νοσοκομείο. Ακριβώς, Μίνα, έχουμε ευχάριστα νέα από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης όπου βρισκόμαστε, καθώς ο 6χρονος Νικόλας αποσωληνώθηκε, αναπνέει μόνος του χωρίς μηχανική υποστήριξη και έχει επαφή με το περιβάλλον. Να θυμίσουμε ότι η γέφυρα ζωής για τη μεταφορά του μικρού, ο οποίος παρουσίασε εγκεφαλική αιμορραγία, έγινε την περασμένη Τρίτη, πριν από περίπου μία εβδομάδα. Μεταφέρθηκε λοιπόν εσπευσμένα από το νοσοκομείο της Βέρειας, αρχικά εδώ στη Θεσσαλονίκη και στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Χρειάστηκε αστυνομική συνοδεία, καθώς κάθε λεπτό που περνούσε ήταν κρίσιμο για τη ζωή του. Θα πρέπει να σας πω ότι οι γιατροί είναι φυσικά αισιόδοξοι για την πορεία της υγείας του και όλοι ευχόμαστε να ξεπεράσει γρήγορα αυτή την περιπέτεια που έζησε μόλις τα 6 του χρόνια. Γερός και δυνατός λοιπόν να είναι ο Νικόλας, Μαρία, και αυτή να ήταν η τελευταία περιπέτεια που θα αντιμετωπίσει στην ζωή του. Σε ευχαριστούμε πολύ.